Επεισόδια ξεσπούν ξανά μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία στις ογκώδεις κινητοποιήσεις για το συνταξιδιωτικό στη Γαλλία. Οι διαδηλωτές πετούν αντικείμενα εναντίον της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απαντούν με χρήση δακρυγόνων. Προχωρούν σε συλλήψεις. For the second time in less than two weeks, there were clashes on the streets of Paris. Once again, violent fringe groups hijacked what was otherwise a peaceful protest. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που προβλέπει αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 62 στα 64 έτη. La balle est dans le camp de nouveau du gouvernement et du président de la République. Soit on écoute le peuple, soit on le méprise. Μη διαπραγματεύσιμη η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 64 χρόνια, λέει ο Υπουργός Εργασίας Ολιβιέ Ντισό, την ώρα που τα συνδικάτα προχωρούν σε νέες κινητοποιήσεις. Ίδια στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι συμμετέχουν σήμερα στη μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση στη χώρα από το 2011. Τα αιτήματά τους κοινά, αύξηση μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ανάμεσά τους, δάσκαλοι, πανεπιστημιακοί, οδηγοί τρένων, λεωφορείων και δημόσιοι λειτουργοί σε πάνω από 120 υπηρεσίες. Τα μαχαίρια βγήκαν στη Βουλή μεταξύ των Τόρις και των εργατικών. Mr. Speaker, he can't stand up to his union bosses. He can't stand up for Britain's school children today. 13 years in power, trying to blame the Labour Party for his failure to sort out the strikes it's rank pathetic. Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε υπουργός παιδείας της Βρετανίας, η οποία φορώντας ένα ακριβό ρολόι αξίας 11.000 ευρώ, προέτρεψε τους απεργούς δασκάλους να είναι ρεαλιστές με τις μισθολογικές απαιτήσεις τους.